Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας αυτή ενάντια στα σχέδιά τους. Ενάντια στα σχέδια να κερδοφορούν οι επιχειρηματίες στην ιδιωτικοποίηση όχι μόνο της αποκομιδής αλλά και της διάθεσης των απορριμμάτων. Αυτόν τον αγώνα μας και στο άμεσο μέλλον εντός του Οκτωβρίου με τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου που το βάζουμε πάλι θέμα να συζητηθεί και να πάρει απόφαση το Νομαρχιακό Συμβούλιο και ας σταματήσει ο κύριος Πατούλης και να λέει το σκέφτομαι, το βλέπω και θα δω. Είναι συγκεκριμένες οι ενέργειες που έχουν πάρει σαν Διοικητικό Συμβούλιο του ενιαίου συνδέσμου για την επέκταση. Οπότε το επόμενο ραντεβού μας είναι τόσο στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και όλοι μαζί με τις υπόλοιπες επιτροπές συντονιστικές της περιοχής της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής θα κάνουμε το μεγάλο συλλαλητήριο εντός του μηνός προκειμένου να πάψει η περιοχή μας πάνω από 60 χρόνια να είναι ο χώρος διάθεσης απορριμμάτων με αυτή τη μορφή. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Καλή συνέχεια σε όλους.